ακόμη μία μικρή ανάλυση και παρατήρηση στα δύο χωρία 42 και 43 του κεφαλαίου 7 του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, για να ολοκληρώσουμε και κλείσουμε αυτό το σημείο. Λέγει, έστρεψε δε ο Θεός πάντοτε δε από την απολογία του Αγίου Στεφάνου μπροστά εις το συνέδριον, έστρεψε δε ο Θεός και παρέδωκεν αυτούς λατρεύειν τη στρατιά του ουρανού, καθώς γέγραπε εν βίβλο των προφητών, μη σφάγια και θυσία προσιμέν κατέμι έτη τεσσαράκοντα εν τη ερήμο οίκος Ισραήλ. Σημειώνει ο Άγιος Στέφανος και λέγει, καθώς γέγραπε εν βίβλο προφητών, όπως είναι λέγει γραμμένο στο βιβλίο των προφητών, μη σφάγια και θυσίας προσινέν κατένι, μου προσφέρατε 40 χρόνια στην έρημο ο οίκος Ισραήλ. Ολόκληρη αυτή η παράθεση είναι από τον προφήτη Αμός 5:25 έως 27, και το πνεύμα, το νόημα είναι το εξής. Αφού ταυτόχρονα με εμένα προσφέρατε θυσίες και στον Μολό και τον Ρεμφάν, που ήδη είχαμε αναλύσει αν θυμίστε την περασμένη φορά, εγώ τέτοιες θυσίες δεν τις αποδέχομαι, και είναι σαν να μου προσφέρατε, σαν να μην μου προσφέρατε καθόλου θυσίες. Βέβαια βρίσκομαι εις το Δευτερονόμιον, εις το βιβλίο της Εξόδου και εις το Λεβιτικόν διατάξεις περί θυσιών, και οι Εβραίοι έκαναν θυσίες εις την έρημον. Ο Θεός όμως με μία μονοκονδυλιά θεωρεί σαν να μην έγιναν αυτές οι θυσίες, διότι παραλλήλως με τις θυσίες στο Θεό εγίνοντο και οι θυσίες εις τον Μολόχ ή εις τον Ρεμφάν ή σε όποια άλλη θα λέγαμε ιδωλολατρική θεότητα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι δεν δέχεται ο Θεός, αγαπητοί μου, την θυσία όταν είναι ακάθαρτη. Και ακάθαρτη θυσία είναι όταν ο προσφέρον θυσίαν ζει την αμαρτωλότητα ή ακόμη η πίστη του δεν είναι ορθή ή έχει φύγει ολότερα από την σωστή πίστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με ένα παράδειγμα, εκείνος ο οποίος ζει μέσα στην πορνεία και πηγαίνει να προσφέρει λάδι, πρόσφορο, δεν γίνεται δεκτό από το Θεό. Μα θα μου πείτε, το πήρε ο ιερεύς, το προσεκόμισε. Ναι, αλλά δεν έγινε δεκτό από το Θεό. Ο Θεός δεν το δέχτηκε. Έστρεψε το πρόσωπό του αλλού. Δεν το θέλει αυτό. Ή από τον αιρετικόν, αυτός που δεν έχει ορθήν πίστη. Ή από εκείνον ο οποίος ζει την ειδωλολατρία, περιπίν αν είναι κάποιος τέκτον, μασόνος ή θεόσοφος ή ό,τι άλλο από αυτά. Τι πιστεύετε, ότι εάν αυτός ο άνθρωπος μέσα του έστησε άλλα είδωλα, έστησε είδωλα και πιστεύει, θα γίνει η προσφορά του δεκτή από το Θεό? Αναφυσβήτητα όχι. Εδώ μάλιστα βλέπει κανένας ότι στην λατρεία του αληθινού Θεού υπάρχει μία αποκλειστικότης, κάτι το οποίο αποτελεί βασική θέση σε αυτήν την λεγόμενη πανέρεση του οικουμενισμού. Τι θέλω να σας πω με αυτό?
άκουσα μία σειρά ομιλιών, 5 των αριθμών, και μάλιστα περιέχονται σε μία ημίωρη κασέτα. Συνεπώς η κάθε μία ομιλία είναι κάπου λιγότερα από 6 λεπτά. Βλέπετε, ο κόσμος κουράζεται σε άλλους τόπους να ακούει Λόγο Θεού. 6 λεπτά θέλει να ανοίξει το βιβλίο σου. Τι να πω. Ας είναι μία σειρά οικουμενιστικών ομιλιών σε ορθόδοξο λαό, από αρχιμανδρίτη Έλληνα ορθόδοξο σε ορθόδοξο ελληνικό πλήρωμα στη Νέα Υόρκη. Μου κάνει εντύπωση, εν ονόματι αυτής της αγάπης, να γίνει η ένωση όλων χωρίς να γίνει η επιστροφή με μετάνοια. Εξάλλου αυτό είναι το φοβερό, διότι το να κάνουμε ένα προσκλητήριο στους άλλους λαούς, οι οποίοι βρίσκονται ή σε κακοδοξία ή σε ειδωλατρικές θρησκείες, όπως οι μουσουλμάνοι, οι βουδιστές ή ό,τι άλλοι, αυτό είναι ένα κάλεσμα. Αλλά θα επιστρέψεις με το στοιχείο της μετανοίας, και όχι απλώς να υπάρχει μία συνύπαρξη, διότι η ουσία, η βάση του οικουμενισμού εν ονόματι της αγάπης είναι η συνύπαρξη. Και μην νομίζετε, το σύνθημα αυτό του οικουμενισμού ερήφθη από εκείνους οι οποίοι έχουν λόγους να θέλουν τον οικουμενισμό. Αν ερωτήσετε έναν υψηλά ιστάμενο τέκτονα μασόνο, θα δείτε να σας πει ότι είναι πολύ επιθυμητόν αυτό. Ύστερα, εις το ΕΣ ανά των κόσμων, αυτήν την αρχή, παρακαλώ, υπηρετούν την ενότητα των λαών, την ενότητα των λαών. Οπότε, λέει κανένας, αν εγώ κάτω από αυτήν την ενότητα, αυτό το μείγμα, προσφέρω μετά το πρόσφορό μου εις τον Θεόν, θα γίνει δεκτό το πρόσφορό μου εις τον Θεόν? Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Το λέγει καθαρά εδώ η Αγία Γραφή, ότι είναι, όπως λέει στον προφήτη, δια του προφήτου Αμός, ο Θεός, και που το χρησιμοποιεί τώρα ο Αγίος Στέφανος, είναι σαν να μην προσφέρατε θυσία εις τον Θεόν 40 ολόκληρα χρόνια, επειδή η θυσία σας ήταν ακάθαρτη, διότι παραλλήλως επιστεύατε στα ψώαρα. Ψώανο, ξέρετε, θα πει το ξύλινο αγαλματίδιο που λατρεύεται ως Θεός. Βλέπετε, παρακαλώ, και από τη θέση αυτή και από το σημείο αυτό, τι σημαίνει οικουμενισμός. Μην νομίζετε, προ μερικών ετών είχε γίνει πολύ θόρυβος εδώ στην Ελλάδα για το θέμα του οικουμενισμού. Δεν σταμάτησε ο οικουμενισμός. Μην κοιτάτε που δεν γράφουμε, δεν μιλάμε για αυτόν. Δεν σταμάτησε. Το έργο τους γίνεται. Αλλά η ανέρεση όλων αυτών γίνεται μέσα στην πρόοδο των ιερών κειμένων, όπως επί παραδείγματι τώρα, που μπορούμε να βλέπουμε και να λέμε και να επισημαίνουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, εκείνο δεν είναι σωστό. Ύστερα, αυτός ο ίδιος ο Θεός, δια του ιδίου προφήτου του Αμός, ο οποίος λέγει ό,τι λέγει, μάλιστα με το ίδιο πνεύμα του Αμός, ομιλεί και ο προφήτης Ζαχαρίας στο 7ο κεφάλαιο και ο προφήτης Ισαΐας στο 1ο κεφάλαιο, αυτά που λέγει ο Αμός. Μεμήθηκα, απόσμε εορτάς ημών, και ουμή ως φρανθώ θυσίας εν τες πανηγύρεσιν ημών. Μεμήθηκα, έχω μισήσει τις θυσίες σας, απόσμε εορτάς ημών, σπρώχνω, διώκνω, αποθώ τις γιορτές σας και δεν θα μυρίσω. Είναι ωραία έκφραση αυτή. Σε κάθε θυσία ο Θεός λέει ως φρένεται. Τι ως φρένεται? Την τσίκνα που νόμιζαν οι δολολάτρες, του προσφέρουν τσίκνα, εκείνο που γαργαλάει τη μύτη όταν ένα κρέας καίεται.
είναι κουτό. Ο Θεός χαίρεται την καρδιά σου, πως προσφέρεις τον κόπο σου θυσία στο Θεό. Αλλά κατά τρόπον θα λέγαμε έτσι και ανθρωποπαθή και ανθρωπομορφικό, λέγει εδώ ότι μυρίζει ο Θεός αυτήν την θυσία, τη δείκνα της θυσίας. Ουμοίως φρανθώ, θα λέγαμε, δεν θα γυρίσω να κοιτάξω τη θυσία σου. Έντες πανηγύρεσιν ημών, στα πανηγύρια σας. Και θα λέγαμε τα πανηγύρια μας δυστυχώς και ημών των Ορθοδόξων, μόνο αληθινά χριστιανικά πανηγύρια δεν είναι. Μετάστησον απ' εμού ήχον οδόν σου και ψαλμών οργάνων σου ουκούσομαι. Άντε, μάζεψέ τα από εδώ και πάρε τα κλαπατσίμπαλά σου, με συγχωρείτε, τα όργανα από εδώ που τα έχετε για να με εφραίνετε. Δεν τα θέλω, ούτε τους ήχους των οδών σας, δηλαδή των ψαλωμένων σας, ούτε τα όργανα των ψαλμών σας. Δεν θέλω να ακούσω τίποτε. Πάρτε αυτή την πραγματικότητα, αγαπητοί μου, πάρτε, παρακαλώ, μέσα τώρα σε έναν ορθόδοξο ναό. Όταν λειτουργεί ο ιερέας, πώς λειτουργεί? Όταν οι ψάλτες ψάλουν, πώς ψάλουν? Όταν ο λαός ακούει, πώς ακούει? Τι διαθέσεις υπάρχουν? Οι ψάλτες έχουν πραγματικά καρδία που ανεβαίνει η ψαλμωδία των στο Θεό, ή μήπως θέλουν να κάνουν μια προβολή, ή και ο ιερέας? Πόσες φορές έχουμε αυτά τα ημαρτημένα, τότε θα λέγαμε πράγματι αυτή η προσφορά μας, αυτή η λατρεία μας γίνεται δεκτή από το Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γι' αυτό ας προσέχουμε, αγαπητοί μου, ο Θεός αρνείται και τις προσφορές μας και τις λειτουργίες μας και τις προσευχές μας και τα πανηγύρια μας, εφόσον μοιράζουμε τις καρδιές μας μεταξύ εκείνου και άλλων ειδόλων που λατρεύουμε καθημερινά. Πρώτιστον δε είδωλον είναι το είδωλον εγώ, δηλαδή το είδωλον του εαυτού μου, το είδωλον εγώ, το είδωλον του εαυτού μου, να είμαι ο καλοτερασάκιας, ο άνθρωπος των ανέσεων, των πολλών χρημάτων, ο άνθρωπος που θα τα καταφέρνω όλα και θα τα βολεύω με θαυμάσια και θα βολεύω με θαυμάσια. Έστησε αυτό το είδωλο. Όλα η ψυχαγωγία μας, τα πάντα. Άκουσα ένα τραγούδι αυτές τις μέρες. Ακούστε μία φράση: εσύ είσαι η θρησκεία μου, εσύ είσαι ο ουρανός μου, εσύ είσαι το φως μου. Τάπαξε τα αυτή μου αυτό το στίχο. Πήγα γρήγορα τον έγραψα για να σας τον πω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, επιτρέπετε? Μια γυναίκα είναι η θρησκεία μου, ο ουρανός μου και το φως μου? Μα θα μου πείτε τραγούδι είναι. Μα το τραγούδι εκφράζει αυτό που ζει. Μα λόγια είναι. Αν τι θα έπρεπε να είναι? Τι θα έπρεπε να είναι? Προλήψεις, μάγια, μασονισμοί, πνευματισμοί, ξεματιάσματα, αστρομαντίες, καφεομαντίες, χειρομαντίες, πορνίες, μοιχείες, κλοπές, καταχρήσεις, εκτρώσεις, μίση, φθόνη, φόνη, κακίες και ό,τι άλλο κάνουν το Θεό να μην δέχεται τις προσφορές μας οποιασδήποτε μορφής. Λέει στον προφήτη Ισαΐα: λούσαστε και καθαροί γίνεστε, δηλαδή μετανοήστε και πληθείτε, πνευματικά εννοεί με τη μετάνοια, πάψαστε από των πονηριών ημών, σταματήστε από τις πονηριές σας, μάθετε καλόν ποιήν, μάθετε να κάνετε το καλόν, ρίσαστε αδικούμενον, απαλλάξετε τον αδικούμενον και δέχτε διαλεχθόμεν, λέγει Κύριος, και ελάτε τότε να κουβεντιάσουμε, λέγει ο Κύριος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό
αυτό που αναφέρει ο Άγιος Στέφανος και που είδαμε ακριβώς να τους κατηγορεί ότι και θυσίες αν προσέφεραν εις μάτιν. Μάρτης ο προφήτης. Δεν το λέγω εγώ ο Στέφανος, όσον λέγει εις τους συνέδρους, μάρτης ο προφήτης. Και ο Αμός και οι άλλοι προφήτε οι οποίοι δεν δέχονται, λέγει ο Θεός, τις θυσίες σας, εφόσον είσαστε κάτω από ένα τέτοιο βρώμικο καθεστώς. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις τον 44 στίχο, πάντα στο κεφάλαιο 7. Προσέξατε παρακαλώ αυτόν τον στίχο. Είναι πάρα πολύ βαθύς και πολύ ωραίος. Με αυτόν, αν θέλει ο Θεός, θα περάσουμε απόψε την ομιλία μας. Η σκηνή του μαρτυρίου είναι της πατράς ημών εν τη ερήμο. Καθώς διετάξατο ο λαλόν το Μωυσή, ποιήσε αυτήν κατά τον τύπον ον εωράκι. Η σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήτο στην έρημο στους πατέρες μας, όπως διέταξε εκείνος που μιλούσε με τον Μωυσήν, ο μεγάλης βουλής άγγελος, να την κατασκευάσει κατά τον τύπον, το πρότυπον δηλαδή, που έβλεπε. Αγαπητοί μου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίον αυτό, όπως θα το είδετε. Ενθυμίστε σε ένα προηγούμενο στίχο, λίγο πιο πάνω, το 243, πιο πάνω, ομιλούσε περί της σκηνής του Μολόχ. Σηκώσατε, λέγει, την σκηνή του Μολόχ εν τη ερήμο. Το εδώ γίνεται λόγος περί της σκηνής του Θεού. Η σκηνή του Μολόχ, η σκηνή του Θεού. Τι σημαίνει σκηνή? Σημαίνει παράπηγμα. Ένας χώρος κλειστός για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Αν το θέλετε, σε κάποιο βαθμό σκηνή δύναται να θεωρηθεί και εκείνος ο λεγόμενος ουρανός που βγάζουμε στην εορτή του Αγίου Αχιλίου, δηλαδή μία σκέπη, πάνινο είναι, με 2 με 4 κολονίτσες που τις κρατούν 4 παιδιά, και από κάτω είναι τα λείψανα του Αγίου Αχιλίου. Το ενθυμίστε στις τελετές που κάνουμε κάθε χρόνο 15 Μαΐου. Κατά κάποιο τρόπο και αυτό δύναται να θεωρηθεί σκηνή. Ό,τι λέει η λέξη, σκηνή. Κάτι που είναι από πάνω σκεπαστό. Από πλάι, αν είναι κλειστό ή ανοιχτό, είναι αδιάφορο για μια στιγμή. Και είναι μεταφερόμενο. Διότι την σκηνή του Μολό την μεταφέρατε, λέγει, στην έρημο. Αλλά και τη σκηνή του Θεού ομοίως την μεταφέρατε στην έρημο. Εδώ το εβραϊκό πρωτότυπο αναφέρεται στη σκηνή του μαρτυρίου, είναι στο βιβλίο της Εξόδου 29,42-44 και λέγεται εξής. Προσέξτε, στο εβραϊκό πρωτότυπο με μετάφραση διορθωμένη. Ακούστε τι λέγει. Εις την είσοδον της σκηνής της συναντήσεως ενώπιον του Κυρίου, όπου εγώ θα σε συναντώ και θα σου ομιλώ. Εκεί θα συναντώ τους Ισραηλίτες, θα αγιάζω την σκηνή της συναντήσεως και των θυσιαστήριων. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το χωρίο, ότι ονομάζεται αυτή η σκηνή του μαρτυρίου σκηνή συναντήσεως και σκηνή συναγωγής. Διότι πράγματι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και δεν έχει βεβαίως ανάγκη
κάποιου τόπου για να συναντηθεί με τον άνθρωπο. Αλλά χρειάζεται όμως ένας τόπος δια τον άνθρωπο για να συναντηθεί με τον Θεό. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι ο Θεός ορίζει μία σκηνή όχι δια τον εαυτόν του αλλά δια τον άνθρωπον, για να γίνει αυτή η συνάντηση. Συνεπώς, η σκηνή του μαρτυρίου είναι σκηνή συναντήσεως, σκηνή συναγωγής. Αυτή η έκφραση σκηνή συναντήσεως δίνει μία γοητεία στην δυνατότητα να συναντάται ο άνθρωπος με το Θεό. Η παρουσία της σκηνής έχει μία πολλαπλή, όπως θα δείτε, αξία. Η σκηνή του μαρτυρίου περιείχε τις δύο πλάκες των 10 εντολών. Ο νόμος ονομάζεται μαρτύριον. Μεταξύ των 10 ονομάτων του νόμου, ο νόμος έχει 10 ονόματα. Δικαιώματα, μαρτύριον, νόμος, εντολές, διατάξεις. Έχει 10 ονόματα, τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα στο 118 ψαλμών. Σε αυτόν τον πολύ πολύ μεγάλο ψαλμό, που είναι ο ψαλμός του νόμου. Λέγεται και μαρτύριον, διότι δίδει μαρτυρία ή διακηρύσει το θείο θέλημα ο νόμος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μαρτυρίου δε σκηνήν ου καλουτινός χάριν ή των θαυμάτων και των προσταγμάτων καλή. Και όπως λέγει ο Οικουμένιος, σκηνή του μαρτυρίου του τέστη των προσταγμάτων του Θεού είναι αμάρτυρα των Θεών έχωση. Ένα υλικό σημείο, ένα πόστο, ένας τόπος που εκεί θα υπάρχει η μαρτυρία του Θεού. Και πώς θα υπάρχει αυτή η μαρτυρία? Εδώ με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με το να φυλάσσονται οι πλάκες, και συνεπώς είναι ο τόπος που έχουμε την μαρτυρία του Θεού. Και ο δεύτερος τρόπος είναι όταν ο Θεός από εκείνο το σημείο της σκηνής του μαρτυρίου δίνει τη μαρτυρία της ζώσης παρουσίας του για να κάνει ένα θαύμα. Είδατε πως το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος? Λέγει ή των θαυμάτων και των προσταγμάτων καλή σκηνή μαρτυρίου. Στη σκηνή ομίλει ο Θεός. Πού ομίλει, σε ποιον? Στον Μωυσέα και στον Ααρών. Ό,τι ήθελε να παραγγείλει στο λαό. Εισήρχοντο μέσα στην σκηνή ο Μωυσής και ο Ααρών, και εκεί οίκουαν τον Θεόν. Αυτό κατοπινά θα γίνει στο ναό. Θα το πει σε εκείνη τη θαυμασία, θεμελιακή, θα λέγαμε, ομιλία του. Ο Σολομών όταν οικοδομεί τον ναό και τον εγγενιάζει και λέγει το γιατί έγινε ο ναός. Μεταξύ των πολλών είναι και τούτο. Για να πούμε τα βάσανά μας, τους καημούς μας, τα προβλήματά μας, τις πολεμικές μας περιπέτειες, και από εκεί να ζητήσουμε από το Θεό να μας ακούσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητοί. Φερρυπίν, όταν γίνει μια πολεμική σύραξη, πού θα πάμε? Ο κόσμος πού τρέχει? Στο ναό. Τι θα κάνουμε εκεί? Θα κάνουμε παράκληση λειτουργία. Βλέπετε ότι είναι ένας τόπος για να μιλήσουμε με τον Θεό, να τον παρακαλέσουμε και εκείνος να μας δώσει την απάντησή του. Αλλά σας είπα ότι από το ναό, από τη σκηνή, εξεπήγασε και κάθε θαύμα του Θεού. Όχι μόνο τι είπε στον Μωυσέα και τον Ααρών, αλλά και ό,τι έδρασε ο Θεός στο λαό του. Όταν επί παραδείγματι ο Μωυσής κάτω από την ορμή του λαού που ζητάει να τον λιθοβολήσει, και ο Ααρών
τρέχουν εις την σκηνή και πέφτουν γονατιστοί κάτω, βρούμητα, και παρακαλούν το Θεό: «Κύριε, δες ο λαός σου». Και να απαντάει ο Θεός: «Τώρα θα δεις τι θα γίνει». Και έχουμε, αγαπητοί μου, καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά. Σας θυμίζω τον Κορέ των Αβυρών, όταν αυτοί επανεστάτησαν και είπαν: γιατί τάχα μόνο οι απόγονοι του Ααρών θα ιερατεύουν και εμείς. Ο Θεός δεν το ήθελε όμως αυτό. Και τότε, επειδή καυχήθησαν και έκαναν επανάσταση μέσα στο στρατόπεδο, τότε λέγει ο Θεός στον Μωυσή: «Θα δεις τώρα τι θα γίνει. Φύγετε μακριά από τις σκηνές αυτών». Αυτοί δε έβριζαν, απειλούσαν, γελούσαν, φώναζαν. Αγαπητοί μου, στα μάτια 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποια στιγμή όλος ο λαός απεμακρύνθη, τους απεμόνωσε. Άνοιξε η γη, έπεσαν οι σκηνές μες στη γη και ξανά κλεισε η γη. Είναι αυτό που λέμε η γη να ανοίξει, να με καταπιεί, κατά κυριολεξία. Αυτό ήταν θαύμα και πλήθος άλλα που ο Θεός ενήργη με αφετηρία κατά το ανθρώπινο, κατά την αίσθηση των ανθρώπων, με βάση, με αφετηρία, τη σκηνή του μαρτυρίου. Έδινε δηλαδή τη μαρτυρία του ότι είναι εκεί. Ακόμη στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχαν σκεύη που εφυλάσσοντο εις μνήμη της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού. Ήταν εκείνη η χρυσή στάμνα η οποία περιείχε το μάνα, το οποίον έπεφτε 40 χρόνια, αλλά κατοπινά όμως εκείνο που εφυλάχθη στην στάμνα, την χρυσή, μετεφέρθη στην γη Χανάν, στην Παλαιστίνη, και εκεί ετοποθετήθη μέσα στα Άγια των Αγίων, όταν εκτίστη ο μόνιμος ναός του Σολομώντος. Και η ράμβος του Ααρών η βλαστήσασα, και ό,τι άλλο. Έτσι ο νόμος, η ράμβος, το μάνα ήταν δείγματα της Θείας Προστασίας, της Θείας Δυνάμεως, της Θείας Αγάπης και της Θείας Σοφίας. Ακόμα, μάλιστα, Θεία Σοφία, η περίπτωση του Χαλκίνου Όφεως, μπήκε και αυτό μέσα εις τα αντικείμενα της μνήμης, για να θυμίζει τι ο Θεός έκανε εις την έρημον, ώστε εκείνος που κοιτούσε το χάλκινο φίδι, περίεργο πως αυτό, να μην παθαίνει τίποτα από το θανατηφόρο δάγκωμα των οχιών. Πως αυτό ήταν ένας τύπος πίσω από τον οποίο εκρύπτεται ο Ιησούς Χριστός, για να πει ο Χριστός κατοπινά: «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω διυψωθείτε τον Υιόν του ανθρώπου», και τα λοιπά. Έτσι η σκηνή του μαρτυρίου εχρησίμευε ένα είδος μουσείου, θα λέγαμε, αλλά δυναμικού μουσείου, που παρουσίαζε, έδειχνε αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Ακόμα υπήρχε και η ζώσα, η δυναμική παρουσία του Θεού, με την παρουσία εκείνης της νεφέλης, της φωτεινής, η οποία ήταν πάντοτε πάνω από την σκηνή του μαρτυρίου. Και όταν εκείνη νεφέλη ήταν ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, όταν έπρεπε να μετακινηθούν, τότε έβλεπαν ότι η νεφέλη έφευγε και πήγαινε στην κατεύθυνση που ήθελε, και τότε έπαιρναν την κυβωτό και οδηγούν το από την νεφέλη που έπρεπε να πάνε. Δεν πλανήθηκαν οι Εβραίοι 40 χρόνια στην έρημο, γιατί έχασαν το δρόμο, αλλά επλανήθηκαν γιατί ο Θεός τους κρατούσε 40 χρόνια εκεί, για να τους παιδαγωγήσει και ταυτόχρονα να τους τιμωρήσει για εκείνη την πρώτη τους
απιστία και επανάσταση εναντίον του Θεού που εμποσχοποίησαν, και μετά έχουμε και άλλες και άλλες περιπτώσεις. Ακόμη εκεί υπήρχε και η Διαθήκη του Θεού που σας είπα, ήταν οι πλάκες, που σήμαινε ότι τις είχαν πολύ κοντά τους και που έπρεπε ο λαός να ζει με πίστη ό,τι ο Θεός είχε πει και με εμπιστοσύνη στην αγάπη και την σοφία του Θεού. Αυτή η σκηνή του μαρτυρίου, αγαπητοί μου, έγινε κατ' εντολή του ιδίου του Θεού. Τίνος, και ποιος αυτός ο μεγάλης βουλής άγγελος, ποιος άλλος παρά εκείνος που ομίλει εις την Βάτων, αυτός που ομίλει εις το Σινά, αυτός που ο Ισαΐας αργότερα θα πει ότι είναι Θεός ισχυρός, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Λόγος, ο Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος και ήρθε ανάμεσά μας. Αυτός, καθώς διετάξατο ο λαλόν, το Μωυσή, λέγει ο Άγιος Στέφανος, ποιήσε αυτήν κατά τον τύπον ον εωράκι. Αυτός ο λαλόν με τον Μωυσέα, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο προφητευτής προφήτης, που είπε ο Μωυσής ότι θα έρθει άλλος προφήτης σαν και εμένα, με την έννοια θα είναι νομοθέτης. Εκείνος που δεν θα ακούσει εκείνο τον προφήτη, λέγει, θα εξολοθρευτεί από το λαό του Θεού. Ο προφητευτής προφήτης, ο Ιησούς Χριστός είναι. Αυτός, λέγει, καθώς διετάξατο, όπως διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει την Κύβωτον κατά τον τύπον ο νεωράκι, κατά το υπόδειγμα, το μοντέλο που έβλεπε. Πού έβλεπε, πού υπήρχε το μοντέλο αυτό? Είναι ένα όραμα ουρανίων πραγμάτων, και βάσει αυτών των ουρανίων πραγμάτων θα έκανε τα αντίτυπα ο Μωυσής. Το σπουδαιότατον δε αντίτυπον από όσα είδε ή το Κυβωτός. Όμως θα λέγατε, αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, θα λέγατε υπεριλάλητος Κυβωτός, και θα καταλάβετε τώρα γιατί είναι υπεριλάλητος ή Κυβωτός. Θα το αντιληφθείτε, ελπίζω, στη σημερινή ομιλία με το φωτισμό του Θεού. Ήταν απλώς ένα κυβωτίδιον μικρών διαστάσεων, ένας πύχιος επί 1,5, δηλαδή πύχης εβραϊκός, που είναι 50 εκατοστά ο πύχης, από ξύλο ακακίας και ντυμένο το ξύλο αυτό μέσα έξω με φύλλα χρυσού. Αυτό ήταν όλο η κυβωτός της Διαθήκης. Και ένα αντίσκηνο, το οποίο και αυτό έγινε το με βάση προδιαγεγραμμένου σχεδίου μοντέλου, που ήταν από ύφασμα με ορισμένα χρώματα, ορισμένες διαστάσεις στα κολονάκια του, που εσκέπαζαν την κυβωτόν. Αυτό ήταν η σκηνή που περιείχε το κυβωτίδιον, την κυβωτόν του μαρτυρίου, δηλαδή τις εντολές των πλακών που ήσαν γραμμένες οι εντολές. Τι το σπουδαίο, γιατί τόσος τόνος? Θα το δείτε τώρα γιατί. Και μάλιστα όχι αυτό, αλλά να του λέγει εκεί στην έξοδο ο Θεός 25,40, και που θα το επαναλάβει παρακαλώ στην προσεβαίους Απόστολος Παύλος, να πει ο Θεός, ο λαλών, ο Θεός Λόγος εις τον Μωυσή, ώρα ποιήσεις κατά τον τύπον των δεδειγμένων σι εν το όρι. Πρόσεξε, θα κατασκευάσεις σύμφωνα με το μοντέλο που σου υπεδείχθη εις το όρος. Ο Απόστολος Παύλος
αυτήν την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου γράφει ότι είναι υποδείγματα των εν της ουρανής και αντίτυπα των αληθινών. Τι είναι εκείνο το υπόδειγμα, το μοντέλο, το πρωτότυπο εις τον ουρανό? Είναι κάποιο κυβωτίδιο εκεί πέρα? Όχι. Κυβωτίδιο γίνεται ο τύπος. Η σκηνή? Όχι. Ήταν ένα ύφασμα. Τότε λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε πίσω από αυτό το κατασκεύασμα της κυβωτού, να αναζητήσουμε ποια είναι αυτά τα υποδείγματα τα εν ουρανής και ποια είναι αυτά τα αληθινά, των οποίων αληθινών αντίτυπων είναι η κυβωτός ή η σκηνή. Εξάλλου αυτός ο Θεός λέγει ότι θα ευρίσκεται εις το μέσον του λαού του, όπως το αντίτυπον η σκηνή του μαρτυρίου ή το εις το μέσον του λαού του, που κατά σταυροειδή τρόπο ή το ο λαός γύρω της. Προσέξτε, δεν είναι μόνο η σκηνή του μαρτυρίου, είναι και η διάταξη του λαού περί την σκηνή. Μας λέγει το βιβλίο των αριθμών στο δεύτερο κεφάλαιο ότι ο λαός διετάχθη όταν η σκηνή ετοποθετήθη κάπου, πάντα κατά την βούληση του Θεού με την εφέλη που σας είπα, ο λαός διετάσσετο περί την σκηνή σε ένα σταυροειδές σχήμα. Τρεις φυλές, εκτός των Λεβιτών, ξέρετε ότι τα παιδιά του Ιωσήφ ήσαν δύο και κατάλαβαν τη φυλή του Λεβί, η οποία είναι 13η και είναι εκτός σειράς. Αυτή δεν μπαίνει παρά μόνο υπηρετεί την σκηνή. Τρεις φυλές ανατολικά. Η φυλή του Ιούδα είναι ανατολικά. Έχει σημασία αυτό. Τρεις φυλές δυτικά. Τρεις φυλές βόρεια. Και τρεις φυλές νότια. Όταν έπρεπε να μετατεθούν, ο τρόπος με τον οποίο προχωρούσαν ήταν ο ίδιος. Και εκεί που έπρεπε να εγκατασταθούν στο νέο τόπο ήταν πάλι ο ίδιος. Έπρεπε ανά πάσα στιγμή να έχουν το σχήμα του Σταυρού. Βέβαια, εκεί λέει και άλλα πράγματα. Λέει ότι είχαν κάποιες σημαίες. Είναι οι τέσσερις σημαίες που έχουμε στους τέσσερις Ευαγγελιστάς. Αλλά δεν είναι χρόνος να σας τα πω πιο πολύ. Είχανε τέσσερις σημαίες, τέσσερα εμβλήματα. Οι τέσσερις αυτές τρίφυλες. Τα τέσσερα τρίφυλα. Τα τέσσερα τρίφυλα. Το κάθε τρίφυλο είχε τρεις φυλές. Ήτανε τέσσερα, με τέσσερα εμβλήματα. Ήδη αμέσως έχουμε το σημείο του Σταυρού. Μία προετοιμασία για την θυσία του Χριστού. Βέβαια, είναι η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού που ενεργεί στην έρημο και ο λαός ανά πάσα στιγμή διασώζεται από τους γύρω λαούς που ανά πάσα στιγμή τον απειλούν. Η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Στο κέντρο είναι η σκηνή, λέγει το βιβλίο της Εξόδου 29,45 κατά το διορθωμένον εβραϊκόν. Θα κατοικώ εις το μέσον των Ισραηλιτών και θα είμαι Θεός αυτών. Θα κατοικώ στο μέσον και θα είναι ο Θεός των. Εις το μέσο λοιπόν έπρεπε να είναι η σκηνή του μαρτυρίου, που εθεωρείται ως κατοικία του Θεού. Είπαμε ότι η σκηνή του μαρτυρίου ή το αντίτυπο αληθινών πραγμάτων, η αληθινή κατοικία του Θεού αλλά και των ανθρώπων, διότι οι άνθρωποι που κατοικούσαν περί την σκηνή. Η σκηνή λοιπόν τι γίνεται? Σκηνή συναντήσεως, σκηνή συναγωγής. Και αυτή η κατοικία που έχει στο κέντρο της το Θεό και γύρω το λαό
είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Ποιος την είδε? Λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκείνα που έχει ετοιμάσει ο Θεός δεν είναι δυνατόν να υποθούν με ανθρώπινη γλώσσα, να γίνουν επιθυμητά από ανθρώπινη καρδιά, να ακουστούν από ανθρώπινα αυτιά και να οραθούν από ανθρώπινα μάτια. Α, ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώσεις αυτών. Ούκ εξώνες την ανθρώπολα λύσε. Γιατί? Διότι τα λόγια τα ανθρώπινα είναι κτιστά και πρέπει να μιλήσουν για πράγματα άκτιστα. Πώς θα μιλήσουν για άκτιστα πράγματα οι γλώσσες οι κτιστές με λόγια κτιστά? Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να υποθούν αυτά. Συνεπώς τα πρωτότυπα είναι ανίποτα. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, ουκ ισχυροποίητα Άγια εισήλθεν ο Χριστός αντίτυπα των αληθινών αλυσαυτών των ουρανών. Εβραίους 9,24. Ότι ο Χριστός, λέγει, δεν μπήκε σε χειροποίητα Άγια. Ποια ήταν η σκηνή, όπως έγινε, συγγνώμη, όπως έγινε ο ναός κατόπιν από τον Σολομώντα, εις τα Άγια των Αγίων. Αλλά μπήκε, λέγει, εις τα αληθινά Άγια, τα οποία είναι αχειροποίητα. Δεν είναι φτιαγμένα με ανθρώπινα χέρια. Γιατί? Διότι η Βασιλεία του Θεού είναι έργον του Θεού. Δεν είναι έργον των ανθρώπων. Ο Κύριος είπε. Τώρα θα καταλαβαίνετε τι σήμαινε αυτή η κυβωτός και αυτή η σκηνή καλύτερα στον Παλαιό Νόμο. «Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολέησιν» Ιωάννης 14,2. «Ότι στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά δωμάτια». «Στο σπίτι του πατέρα μου». Τι βλέπουμε εδώ? «Ότι εμφανίζεται οικοδεσπότης ο πατήρ και ο Υιός είναι Κύριος του οίκου». Πράγματι, ο ίδιος ο Κύριος αποκαλεί τον εαυτόν του, αφού είναι το σπίτι του πατέρα του, η Βασιλεία του Θεού, ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτόν του Κύριον της οικίας. Όταν λέγει εκείνη την ωραία παραβολή Μάρκος 13:35, «Γρηγορείτε, ουν, μένετε ξύπνοι λοιπόν, ουκίδατε γάρ, πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται». Και ο Κύριος της οικίας είναι ο Χριστός. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 5,1, «Είδαμεν ότι», γνωρίζομαι ότι, «οικοδομήν εκ Θεού έχουμε». Οικοδομή από το Θεό έχουμε. «Οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής». Οικία που δεν την έκαναν ανθρώπινα χέρια, είναι αιωνία, είναι στον ουρανό, αντίτυπον της οποίας, εκείνης οικίας στον ουρανό, της αιωνίου, της αχειροποίητου ή το σκηνή του μαρτυρίου. Γι' αυτό είπε ο Θεός, έτσι θα τη φτιάξει. Η Εκκλησία, που είναι η Βασιλεία του Θεού στη γη, ήδη θεωρείται οίκος Θεού. Γράφει εις τον Α' Επιστολή προς Τιμόθεον 3,15 ο Απόστολος Παύλος, «Ταύτα συγγράφω ή να ειδείς για να γνωρίζεις». Πώς δει εν οίκο Θεού αναστρέφεστε? Πώς κανείς πρέπει να συμπεριφέρεται μέσα εις τον οίκο του Θεού ή της εστίν Εκκλησία Θεού Ζώντος? Ποιος είναι αυτός ο οίκος του Θεού? Είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Όχι αυτά τα τουβάρια. Αυτά είναι μια υλοποίηση της Εκκλησίας. Γι' αυτό κατά παρέλκυση λέμε ότι Εκκλησία είναι ο ναός. Λέμε πάω στην Εκκλησία. Εκκλησία ζώσα, είμαστε εμείς. Εμείς οι πιστοί είμαστε.
Εμείς είμεθα η Εκκλησία. Αλλά κατά παρέλκυση, θα λέγαμε, λέμε Εκκλησία και των ναών. Έτσι, η σκηνή του μαρτυρίου, κατά το βιβλίο της Εξόδου, είναι σκηνή συναντήσεως. Είναι η σκηνή της συναγωγής, δηλαδή ο οίκος του Θεού, αλλά και ο οίκος του λαού του Θεού. Ακόμη, εάν λάβουμε υπόψη ότι εκείνος που εντέλεται εις τον Μωυσήν είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, τότε κατανοούμε ακόμη περισσότερον εκείνο το χωρίον από την προς Εβραίους επιστολή. Μωυσής μεν, λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος, Μωυσής μεν πιστός εν όλο το οίκο αυτού. Ποιος είναι όλος ο οίκος του Μωυσέως? Είναι ο λαός. Στάθηκε, λέει, πιστός εν όλο το οίκο αυτού, αξιόπιστος, άξιος εμπιστοσύνης, ως θεράπον, ως υπηρέτης. Χριστός δε, Μωυσής μεν, Χριστός δε. Χριστός δε, ως Υιός. Επί των οίκων αυτού, ου οίκος εσμέν ημείς. Ο Χριστός δε, σαν Υιός είναι στον οίκον του, που ο οίκος του Υιού είμαστε εμείς. Είμαστε ο λαός του Θεού. Ο Μωυσής θεράπων, ο Ιησούς Υιός. Η σκηνή του μαρτυρίου όμως, αγαπητοί μου, είναι κάτι ακόμη βαθύτερο, θεολογικότερο και μεγαλοπρεπέστερο. Ποια είναι αυτή η σκηνή του μαρτυρίου? Είναι αυτός ο Χριστός. Τη σάρκα εντάφτα, λέγει, γράφει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ποια είναι η σκηνή του μαρτυρίου? Είναι η σάρκα του Χριστού. Είναι η σάρκωση. Το βλέπουμε αυτό από την προς Εβραίους επιστολή. Χριστός δε παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, δια της μίζωνος, της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής ως αρχιερεύς, ου χειροποιήτου, που δεν ήταν χειροποιήτη, του τέστην ου ταύτης της κτήσεως, δηλαδή όχι αυτής της κτήσεως των πραγμάτων των κτιστών. Δηλαδή η αληθή σκηνή είναι, είναι η αχειροποίητος, είναι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Δια το εναυτή, λέγει ο Οικουμένιος, κατοικηκένε παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Α, λοιπόν, τώρα ο Θεός κατοικεί πράγματι σε μία σκηνή. Εκείνη ήταν αντίτυπον του παλαιού νόμου. Τώρα κατοικεί ο Θεός σε μία σκηνή, πραγματικά. Και αυτή η σκηνή είναι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι το πάντο πλήρωμα της θεότητος. Είναι συγκλονιστικό ότι έρχεται ο Θεός σε αυτή τη σκηνή και σκηνώνει εδώ. Τι λέγει εδώ? Προσέξτε, μίζων σκηνή. Γιατί είναι μίζων? Ως ηνωμένη με τη θεότητα, λέγει ο Ζυγαδινός. Είναι αχειροποίητος. Ναι, γιατί, λέγει ο Θεοφύλακτος, ότι την μεν παλαιάν σκηνή, εκείνη της παλαιάς διαθήκης, χείρες των περί Βεζελιήλ τεχνητών επίησαν, την δε του λόγου σκηνή το πνεύμα συναισθήσατο. Εκείνη την έκαναν άνθρωποι, τεχνίτες. Ποιος έκανε την σκηνή του λόγου, που η Θεοτόκωση το Παρθένος, το πνεύμα το Άγιον? Και πως θα μου γίνει αυτό, λέγει Θεοτόκος? Πνεύμα Άγιον, λέει, θα έρθει σε σένα και θα σε επισκιάσει. Το πνεύμα το Άγιον εργάστηκε αυτήν την σκηνή.
αλλά εκείνη η παλαιά σκηνή του μαρτυρίου δεν είναι το τι άλλο από τη Βασιλεία του Θεού, όπως την είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Ακούσατε τη σκηνή του μαρτυρίου πώς τη βλέπει τώρα? Υπό το πρίσμα της Καινής Διαθήκης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι Αποκάλυψης 21, 3 έως 5. Σας διαβάζω. Συγγνώμη, 15,5 και 21, 3 έως 5. Και μετά τα αυτά είδων και ηγήγει ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Ανοίχθηκε, λέει, η σκηνή του μαρτυρίου στον ουρανό και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης: «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων». Ήρθε η ώρα κατεστητών τρόπων, αφού θα γίνει ανάσταση των νεκρών, να κατοικήσει ο Θεός, και ο Θεός έγινε άνθρωπος, και οι άνθρωποι θα αναστηθούν να κατοικήσει ο Θεός με το λαό του. Και σκηνώσει με ταυτόν. Κοιτάξτε το ρήμα, σκηνώσει. Κοιτάξτε το ρήμα, σκηνώσει. Θα βάλει τη σκηνή του. Και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε. Θα είναι ο λαός του και θα είναι για τους ανθρώπους ο Θεός των. Και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος ουκέστε έτσι, ότι τα πρώτα απήλθον. Πέρασαν τα πρώτα, δεν υπάρχει πια ο θάνατος. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο: «Ιδού και να ποιώ πάντα, να όλα τα κάνω καινούρια». Αντίτυπο λοιπόν εκείνη η σκηνή, και πού βγαίνει και πού θα βγει, τι είδαμε και τι θα δούμε. Είδαμε λοιπόν ότι η σκηνή του μαρτυρίου, αγαπητοί μου, είναι ιστορικός τύπος της Εκκλησίας, που η ακροτάτη έκφραση της σκηνής είναι η ενανθρώπιση του λόγου, που είναι όντως η σκηνή του Θεού ανάμεσά μας, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και τώρα θα καταλάβετε πιο καλά αυτό το λόγο του Ιωάννου. Ο λόγος σάρξ εγένετο, δηλαδή άνθρωπος, και εσκήνωσεν εν ημίν. Τώρα θα καταλάβετε το ρήμα εσκήνωσεν ανάμεσά μας, με αυτά που είπαμε. Η σκηνή του μαρτυρίου δηλαδή ήτο ένας τύπος πνευματικών πραγματικοτήτων που θα επραγματούντο εις την Κρήτονα Διαθήκη, που είναι η Καινή Διαθήκη, με την ενανθρώπιση του λόγου, όπως μας τα λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 8,6. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, κάτι πολύ σημαντικό. Η σκηνή, λέει, του μαρτυρίου είναι εν τη ερήμο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Συγγνώμη, ο Στέφανος στην απολογία του. Είδατε, η σκηνή, λέει, ήτο εις την έρημο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως λέγει, να σας διαβάσω, ένας νεότερος ερμηνευτής: είναι η διαμέσου της ερήμου παραπλάνησης του Ισραήλ, που υπήρξε μία παραβολή που προεικόνιζε την μεγάλη και σε κάποιο μέτρο και αόρατον πνευματική κοινωνία της Εκκλησίας και την διαμέσου των αιώνων μακράν και περιπετειώδη πορείαν της. Διότι τι αυτή υπήρξε πάντοτε και είναι η Εκκλησία, μαρτυρία εν ερήμο. Είναι συνεχής μαρτυρία του αοράτου και αιωνίου εν μέσω κόσμου ερήμου της Θείας Χάριτος, που κοιμάται μάλλον εν χώρα σκιάς και θανάτου. Δηλαδή η Εκκλησία πάντα θα κινείται μέσα στην έρημο του κόσμου τούτου, και δεν θα έχει πουθενά κατάπαυση ησυχία μου.
Εξάλλου και κατεστητών τρόπων η Εκκλησία με τους διωγμούς κατέφυγε στην έρημο πολλές φορές, όπως και στα έσχατα πάλι στην έρημο η Εκκλησία θα καταφύγει. Όλα αυτά τα αναφέρει ο Άγιος Στέφανος στην απολογία του για να καταδείξει ότι η σκηνή του Θεού που τώρα έγινε ναός και που τον έκτισε ο Σολομών δεν είναι αμετάβλητος και μπορεί ανα πάσα στιγμή να διαλυθεί. Άρα ο Άγιος Στέφανος δεν βλασφημεί κατά του ναού όπως τον κατηγορούσαν. Εξάλλου ιστορικά γνωρίζουμε ότι ο ναός ύστερα από 30 χρόνια διελύθη και θα ξαναχτιστεί από τον Αντίχριστο, που θα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός στην ομιλία, που θα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο στην ομιλία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χριστιανικός ναός αναφυσβήτητα είναι πολύ σπουδαίος. Χρειαζόμεθα ένα τόπο για να λατρεύσουμε τον Θεό. Όπως σας είπα, το αναφέρει αυτό ο Σολομών στα εγγένεια του Θεού, είναι στο 3ο βασιλείον 8,27, γιατί σε αυτόν γίνεται η συγκέντρωση των πιστών. Εκεί αφιερώνεται στο Θεό κάθε τι με αναθήματα. Εκεί γίνεται μια, γίνεται δυνατή εικονογραφία. Μπορούμε να κάνουμε εικόνες, ακόμη να ακουστεί η μουσική, ακόμη γιατί τελείται το κατεξοχήν μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο ναός είναι σπουδαίων κέντρων, όπως ήταν και ο ναός του Σολομώντος, όπως ήταν και η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Όμως, κατά την απολογία του Αγίου Στεφάνου, κατά το περιεχόμενό της, η σημασία του ναού είναι σχετική. Γιατί απλώς δεν είναι το πρωτότυπο, αλλά αντίτυπον. Έτσι η σημασία ενός ναού δεν είναι απόλυτη, είναι σχετική. Γιατί αύριο αφαιρούνται, αγαπητοί μου, οι ναοί από την χρήση της χριστιανικής λατρείας. Αφαιρούνται αύριο, κλείονται αύριο και χρησιμοποιούνται για άλλα πράγματα οι ναοί. Δεν σημαίνει όμως με αυτό ότι καταργείται και η λατρεία, η καθ' αυτό λατρεία του Θεού. Κάθε άλλο. Γι' αυτό τα κάνουμε τα θέματα αυτά, για να αντιληφθούμε αυτές τις θέσεις. Εξάλλου η αληθινή σκηνή, η πραγματική σκηνή, που είναι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, γιατί εκείνη είναι η αληθινή σκηνή του Θεού, με τίποτα δεν αφαιρείται. Ακόμη αν θέλετε, αυτή την αληθινή σκηνή την έχει και κάθε πιστός, γιατί ο κάθε πιστός είναι οικητήριον, είναι σκηνή του Θεού, αφού ο Θεός έχει σκηνώσει μέσα σε Αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου που είπε «Ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Θα έλθουμε εμείς τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και θα καταστήσουμε σκηνή μέσα στην ψυχή, όχι καλύτερα, στην ύπαρξη, ψυχή και σώμα, του κάθε πιστού. Έτσι βλέπουμε ότι ο κάθε πιστός μεταβάλλεται, γίνεται ένα οικητήριο του Θεού, μία σκηνή μαρτυρίου, που από εκεί γίνεται η μαρτυρία ότι ο Θεός υπάρχει στον άνθρωπο αυτόν. Και όπως όλοι οι Άγιοι έγιναν σκηνή του Θεού του Ζώντος, του Αγίου Τριαδικού Θεού, και έδωσε ο Θεός διαμέσου αυτής της σκηνής των Αγίων, έδωσε τη μαρτυρία του και τη δίδει και θα τη δίδει έως ότου τελειώσει η ιστορία. Και αυτή η σκηνή που είναι οι Άγιοι και φέρουν τον Θεόν, κατ' ουδέν ανθρώπων αφαιρείται, ούτε και με το σκληρότερο μαρτύριον.